Πρόκειται το σημερινό στην ουσία για ένα συμπληρωματικό νομοσχέδιο για τον προπομπό του μεγάλου αντεργατικού οδοστρωτήρα, του οποίου η συζήτηση ξεκινά σήμερα το μεσημέρι εδώ μάλιστα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ως γνωστόν, βασικό γρανάζι αυτού του οδοστρωτήρα αποτελεί εκτός των άλλων και η τηλεργασία. Από την κυβέρνηση λοιπόν επιλέχθηκε η παράλληλη και ξεχωριστή και όχι η κοινή νομοθέτηση της τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρά το ότι, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Υπουργός με δημόσιες δηλώσεις του προχθές στην κρατική τηλεόραση, και τα δύο αυτά νομοθετήματα διέπονται από τις ίδιες αρχές, την ίδια αντίληψη, συνεπώς έχουν και την ίδια φυσικά στόχευση. Και αυτή η στόχευση δεν μπορεί να είναι άλλη από, και δεν είναι από τη διακηρυγμένη και υλοποιούμενη από όλες διαδοχικά της κυβερνήσης εδώ και χρόνια στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να θωρακίζεται και να διευρύνεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Φυσικά, την ίδια στρατηγική της ανταγωνιστικότητας υπηρετούν χωρίς καμιά εξαίρεση και όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το δημόσιο, για το κράτος και όλους τους εργαζόμενους σε αυτό. Αυτή λοιπόν, αυτή η καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα είναι η ρίζα και η αρχική αιτία για τον αντεργατικό χαρακτήρα οποιουδήποτε μέτρου λαμβάνεται στο όνομά της, μιας και όπως είναι γνωστό, όταν στη μια πλευρά του νομίσματος γράφει κερδοφορία, στην άλλη γράφει πάντα εκμετάλλευση, εργασιακή. Και ξέρετε, όσο αυξάνει η μία, άλλο τόσο αυξάνει και η άλλη. Έτσι λοιπόν και η τηλεργασία, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και παρά τις επιμέρους διαφορές στην εφαρμογή της, υπηρετεί την ίδια ακριβώς στρατηγική, καθώς αυξάνει την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων μέσω του ευέλικτου, μα κυρίως μέσω του απλήρωτου χρόνου εργασίας. Μια μορφή λοιπόν εργασιακής εκμετάλλευσης ή τηλεργασία, η οποία και επιφέρει σημαντικότατες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς οδηγεί στην κατάργηση οποιασδήποτε διάκρισης ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο, δηλαδή στη συγχώνευση ουσιαστικά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής ενός εργαζόμενου με την επαγγελματική του δραστηριότητα, οδηγεί στην αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας και της επέκτασης του ωραρίου, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να βρίσκεται ακόμα πιο εκτεθειμένος σε σύγχρονα προβλήματα υγείας, μυοσκελετικά, νοητική και οπτική κόπωση, τα οποία μάλιστα ούτε καν που αναγνωρίζονται ως σύγχρονες επαγγελματικές ασθένειες, οδηγεί στην απομόνωση του εργαζομένου από το χώρο εργασίας και από τους συναδέλφους του, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνική του ζωή και τη συνδικαλιστική του δράση, οδηγεί στην εισαγωγή μεθόδων τηλεχαφιεδισμού, ακόμα και μέσα στα σπίτια των εργαζομένων, είτε με κάμερες είτε με διάφορες άλλες τεχνικές υποδομές ελέγχου της απόδοσης. Ο εργοδότης όμως, είτε είναι το δημόσιο, είτε ένας επιχειρηματικός όμιλος, πάντα βγαίνει από την τηλεργασία σταθερά κερδισμένος, ακόμα και από τη μείωση που έχει στα λειτουργικά του κόστη, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για όλες τις ανάγκες της εργασίας τους, από τον τεχνικό εξοπλισμό, το ίντερνετ, το φωτισμό, την ανατομική καρέκλα, τη θέρμανση και τόσα άλλα απαραίτητα. Τώρα, εδώ, όλες αυτές τις μέρες, υπάρχει πράγματι μια φιλότιμη, αλλά μάλλον άκαρπη, τουλάχιστον για μας, προσπάθεια του Υπουργού να προσατεριστεί τα υπόλοιπα κόμματα για την επί της αρχής αποδοχή του νομοσχεδίου από αυτά. Με ποια τακτική το επιχειρεί ο κύριος Υπουργός? Κυρίως με το να εμφανίζει το δημόσιο τομέα, το ίδιο το κράτος, είτε ως ουδέτερο, είτε ως υπερταξικό, έως και πολιτοκεντρικό, ακούσαμε, παρά το ότι ο ίδιος πολύ καλά και γνωρίζει και αναγνωρίζει τον ταξικό χαρακτήρα και το ρόλο αυτού του κράτους, όπως άλλωστε και κάθε κράτους. Παραλήπτης βέβαια αυτών των αναλύσεων, όπως είπαμε, των μηνυμάτων και των εκκλήσεων για την επί της αρχής υιοθέτηση του νομοσχεδίου, δεν είναι το ΚΚΕ, καθώς μόνο αφελής δεν είναι ο κύριος Υπουργός. Παραλήπτες αυτών των ιδεολογικών μηνυμάτων και εκκλήσεων είναι όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα,
με ισχυρή μάλιστα καθώς φαίνεται την πιθανότητα, παρά την έως τώρα πολιτική τους αμηχανία, ισχυρή την πιθανότητα να ανταποκριθούν τελικά θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, θέλει περισσότερη σαφήνεια στις διατάξεις. Αυτό είπε πριν από λίγο ο εισηγητής του, παραμερίζοντας τις επιμέρους τους ενστάσεις, όπως τα καλεί επίμονα ο κύριος Υπουργός. Και βέβαια παραλήπτες, κυρίως, είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλος ο λαός, προκειμένου να υιοθετήσουν το αφήγημα της τηλεργασίας, όχι μονάχα ως σύγχρονο, αλλά κυρίως ως θετικό για αυτούς. Μόνο που όσοι από αυτούς, τους εργαζόμενους, σπέβδουν άκρητα να συνενέσουν στη γενικευμένη επέκταση της τηλεργασίας, καλό είναι να μην υποτιμήσουν τοποθετήσεις όπως αυτή του κυρίου Νίκα χθες, του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου, ο οποίος ανοιχτά έθεσε το ζήτημα. Κάθε τι που σχετίζεται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό της τηλεργασίας να αποτελεί, λέει, αποκλειστική ευθύνη του εργαζόμενου, χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του κράτους και των υπηρεσιών του. Και εδώ καλό είναι επιπλέον να αξιοποιήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και την πείρα της τηλεργασίας από την περίοδο της πολύμηνης καραντίνας. Να μην λησμονήσουν δηλαδή ότι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί σήκωσαν μόνοι τους και με όποια τεχνολογικά μέσα διέθετε ο καθένας και πολλές φορές με μεγάλα δικά τους προσωπικά έξοδα σήκωσαν μόνοι τους όλο το βάρος της τηλεκπαίδευσης χιλιάδων παιδιών, όταν το κράτος δεν κουνούσε ούτε το δαχτυλάκι του προκειμένου να ενισχύσει τεχνολογικά μαθητές και εκπαιδευτικούς, παρά αρκούνταν το κράτος στην έκδοση καθημερινών δελτίων επιδημιολογικής θυέλης με απαγορεύσεις λειτουργίας των σχολείων. Γιατί αυτό έκανε μονάχα. Να μην λησμονήσουν επίσης ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο, σε όλη την παρατεταμένη αυτή περίοδο του εγκλεισμού, διατάχθηκαν σε εξαποστάσεως, το διατάχθηκαν και με τις δυο έννοιες, σε εξαποστάσεως και τηλεργασία, χωρίς το κράτος να τους ρωτήσει καν αν έχουν τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ή και δίκτυο για μια τέτοια εργασία, φορτώνοντάς τους μάλιστα εκτός από την ατομική υγειονομική τους ευθύνη σταθερά αυτό και το οικονομικό βάρος ενός τέτοιου εξοπλισμού και μιας τέτοιας εργασίας. Όλα τα επιχειρήματα συνεπώς των υποστηρικτών της γενικευμένης εφαρμογής της τηλεργασίας είναι και απατηλά και κύβδηλα. Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε καν αυτός ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας δεν είναι κατοχυρωμένος στο νομοσχέδιο, καθώς υπάρχουν διάπλατα τα παράθυρα σε αυτό, στο ίδιο το νομοσχέδιο, που θα μπορούν να ανοίγουν προκειμένου να γίνεται αυτή η δίθεν οικειοθελής εργασία υποχρεωτική με μια απλή απόφαση ενός διευθυντή. Έρχεται εδώ ο Υπουργός και λέει, μα δεν έχουμε υπηρεσιακή μεταβολή. Έχουμε όμως μεταβολή, κύριε Υπουργέ, και μάλιστα ριζική του εργασιακού περιβάλλοντος. Από το χώρο δουλειάς στον ιδιωτικό χώρο, καθενός στο σπίτι του. Και αυτό δεν είναι λίγο, με συγχωρείτε. Καθώς εκτός από το πλήγμα στην κοινωνικότητα της εργασίας που επιφέρει, παραβιάζει και την ιδιωτικότητα της κατοικίας ενός ανθρώπου. Έχουμε επίσης μια ευθεία και ολοφάνερη απειλή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και καταρχήν, αφού όλα τα συστήματα παρακολούθησης του εργαζόμενου μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, αρκεί όπως αναφέρει το νομοσχέδιο ο φορέας να το θεωρεί ανάλογο του σκοπού. Τότε νομιμοποιείται. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στο νομοσχέδιο αφαιρέθηκε αυτό που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο, το οποίο έλεγε ότι για τα συστήματα παρακολούθησης, για την κάμερα δηλαδή, είναι απαραίτητη όχι μόνο η προηγούμενη ενημέρωση του τηλεργαζόμενου, αλλά και η συγκατάθεσή του. Αυτό αφαιρέθηκε. Και ένα καταληκτικό σχέδιο, και θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή ζητώ. Ένα καταληκτικό σχέδιο για το περιβόητο δικαίωμα αποσύνδεσης. Φυσικά και υποστηρίζουμε αυτό το δικαίωμα ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο εργασιακό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου. Ξέρετε όμως, για να εξασφαλίζεται αυτό το δικαίωμα, για να ευδοκιμεί, πρέπει να υποχρεώνεται πρώτα και κύρια ο εργοδότης, είτε είναι το δημόσιο, είτε είναι μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, να υποχρεώνεται να αποσυνδέει την πρόσβαση του εργαζόμενου στα αρχεία, στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές της τηλεργασίας, με φραγές στο λογισμικό και στα ηλεκτρονικά μηνύματα της επιχείρησης. Διαφορετικά, όπως έδειξε δηλαδή και η πείρα της πανδημίας, πολλοί διευθυντές και προϊστάμενοι δεν χαμπαριάζουν και τόσο από ωράρια και ακατάλληλες ώρες.
φορές. Και δεν είναι και τόσο, με συγχωρείτε και απευθύνομαι στον εισηγητή της πλειοψηφίας, προσωπική τους επιλογή να απαντήσουν στο τηλέφωνο ή στα μηνύματα. Συνοπτικά, πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο στην ουσία με τον οποίο θεσμοθετείται και εισάγεται η τηλεργασία, ο οποίος και θα αντιδραστικοποιείται συνεχώς φυσικά όσο θα προσαρμόζεται στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής και εργασιακής ζούγκλας. Και με την τηλεργασία όχι μόνο δεν θα έχουμε εναρμόνιση, όπως λένε οι σιρήνες του νομοσχεδίου, αλλά αυτό πραγματικά θα έχουμε δεν θα είναι η εναρμόνιση, αλλά η συγχώνευση της προσωπικής, της οικογενειακής μας ζωής με την επαγγελματική. Όπως λέει δηλαδή και το τραγούδι, για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Καταψηφίζουμε συνολικά το νομοσχέδιο και τα περισσότερα από τα άρθρα του. Και ένα πολύ μικρό σχόλιο για την τροπολογία περί κινητικότητας στο δημόσιο. Πρόκειται φυσικά για νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται στην ουσία για τη θεσμοθέτηση της υποστελέχωσης στο δημόσιο με το 65%, και αυτό δεν το αντιμετωπίζει ριζικά αυτή η τροπολογία, απλώς το ανακυκλώνει. Περιμένουμε να τη δούμε και επίσημα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ.